Επειδή εκτός από Υπουργείο Μεταφορών είσαστε και υποδομών, θα ήθελα να ξεκινήσω από τη μεγάλη νεροποντή με το όνομα Εύα που έπληξε όλη την Ελλάδα. Ευτυχώς όχι με τη σφοδρότητα που αναμενόταν. Ωστόσο ήταν αρκετά το βρόχινο νερό για να δείξει τη διαχρονική γύμνια σε αναγκαία έργα που αφορούν την πρόληψη, προστασία και ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας του λαού. Μιλάμε για τη μεγάλη έλλειψη σε αντιπλημμυρική προστασία και αντιπλημμυρικά έργα. Ειδικά σε περιοχές που έχουν πληγεί επανειλημμένα, όπως εργατογειτονιές του Πειραιά. Στο ίδιο έργο, θεατές έγιναν για άλλη μια φορά την Κυριακή κάτοικοι της Παλιάς Κοκκινιάς, που μέσα σε λίγα λεπτά ή ξαναπλημμυρισμένοι με μεγάλες καταστροφές το 2014 δρόμοι, μετατράπηκαν ξανά σε ορμητικούς χυμάρους, παρασέρνοντας φερτά υλικά και κάνοντας απροσπέλαστη την περιοχή. Οι κάτοικοι πραγματικά δίνανε μάχη για να μην πλημμυρίσουν τα σπίτια τους. Ωστόσο, τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα πνίγηκαν στο νερό. Ακόμα εκκρεμεί το αντιπλημμυρικό που είναι στα χαρτιά. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Αλλά και η ανευθυνότητα και η εγκληματική αμέλεια από την εργοδοσία της Κόσκο και Ντιπόρτου στο λιμάνι του Πειραιά στη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων επιβεβαιώνει ότι το καπιταλιστικό κέρδος είναι πάνω από τη ζωή των ανθρώπων. Αφού, όπως καταγγέλει το Σωματείο των Εργαζομένων, στη βραδινή βάρδια κόπηκαν κάβοι από πλοίο με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τις ζωές όλων των εργαζομένων στο λιμάνι. Υπήρχαν πτώσεις κοντέινερ και κολόνας φωτισμού που κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχει μετεωρολογικό σταθμός μέσα στο λιμάνι για ασφαλή πρόγνωση των καιρικών φαινομένων, δεν φρόντισαν να διακοπούν προληπτικά όλες οι εργασίες στη διάρκεια των έντονων φαινομένων. Προτίμησαν να μην θυγούν τα κέρδη τους, να κινδυνέψουν για άλλη μια φορά ανθρώπινες ζωές και βεβαίως, όπως αναφέρει και ανακοίνωση του Σωματείου των Εργαζομένων, όλα αυτά γίνονται με τις πλάτες της κυβέρνησης που έχουν ισοπεδώσει και απαξιώσει τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Ενώ η ενημέρωση της πολιτικής προστασίας έδινε οδηγία για να μην είναι κοντά σε νερό και μέταλλα. Όμως το λιμάνι παντού γύρω είχε νερό και κοντέινερ και πλοία είναι μέταλλα και δεν θα έπρεπε να εκτελούν εργασίες. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο που τροποποιεί τη σύμβαση παραχώρησης του έργου ανάπτυξη εμπορευματικού κέντρου θριασίου πεδίου που κυρώθηκε το 2018 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η αλήθεια είναι ότι οι τροποποιήσεις και αυτής της κύρωσης, της σύμβασης, δεν αναιρούν τους στρατηγικούς στόχους που θέτει η αστική τάξη και τα κόμματά της για την ανάδειξη της χώρας σε διαμετακομιστικό και ενεργειακό κόμβο. Με μεγάλα διαμετακομιστικά κέντρα και εργασιακή γαλέρα, προκειμένου να αναβαθμίσει το ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή, διεκδικώντας έτσι με αξιώσεις το δικό της μαρτυρικό από τη λία των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών και του πολέμου. Και τα ακούσαμε και από τις εισηγήσεις και της πλειοψηφίας και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και γι' αυτό θα λέγαμε ότι δεν είναι και το μοναδικό νομοσχέδιο, αλλά αντέστησε σε μια πλειάδα νομοσχεδίων που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ υπέρ των κερδών των ομίλων, και γίνονται τροποποιήσεις από τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να βελτιώσει αδυναμίες και ατέλειες, να τρέξουν πιο γρήγορα και να ενισχύσουν ακόμα πιο πολύ την καπιταλιστική κερδοφορία. Πρόκειται λοιπόν για τη δημιουργία ενός εμπορευματικού κέντρου 240.000 τετραγωνικά μέτρα σε συνολική έκταση 2.000 στρεμμάτων, με αποθήκες ξηρού και ψυχόμενου φορτίου, χώρους γραφείων, τελωνίου, στάθμευσης αυτοκινήτων και φορτηγών, με σύγχρονες σιδηροδρομικές υποδομές που θα κατασκευάσει ο παραχωρησιούχος και θα συνδέεται το κέντρο με την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή. Όπως διασύνδεση και με όλα τα δίκτυα μεταφοράς, το λιμάνι του Πειραιά, της Ελευσίνας, το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και το δικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. Πρόκειται για το πρώτο logistic park στην Ελλάδα, που είχε περάσει το 2018,
Τότε η Νέα Δημοκρατία είχε χαρακτηρίσει τη σύμβαση προβληματική, που αντιστρατεύεται το δημόσιο συμφέρον, ότι περιλάμβανε αντισυνταγματικές διατάξεις και αποτελούσε αποτέλεσμα περίεργων αποφάσεων και ζημώσεων που δημιουργούσαν πολλά ερωτηματικά. Ωστόσο, το κύριο είναι ότι η χώρα στην έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προχωρούσε. Οι αλλαγές που παρουσιάζονται έχουν απαιτητηθεί και από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν. Και το ερώτημα που τίθεται είναι, οι αλλαγές αυτές αλλάζουν το στόχο και τον προσανατολισμό? Όχι βέβαια. Πρόκειται για ανάπτυξη υπέρ των μονοπωλίων και όχι για το λαό. Αναφέρεται ότι δεν θα υπάρχει κρατική ενίσχυση. Θα υπάρχει όμως ταμείο ανάκαμψης, λεφτά των λαών είναι. Αλλά και ενίσχυση με φτηνό εργατικό δυναμικό, ακόμα και τσάμπα για ένα χρόνο, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, όχι όμως των μισθών και συντάξεων. Δεν αλλάζει λοιπόν και παραμένει όπως ήταν προκλητικά σκανδαλώδης αυτή η σύμβαση παραχώρησης. Και ας διπλασιάστηκε το αντίτιμο για το ελληνικό δημόσιο από τα 10 στα 20 εκατομμύρια ευρώ στις εν λόγω τροποποίησης, όπως και ετήσια πληρωμή από το 2,51 σε 5% και το εγγυημένο ετήσιο αντάλλαγμα από 350.000 σε 700.000 ευρώ. Βέβαια, μπορεί να παρουσιάζεται ότι μειώνεται και ο χρόνος της παραχώρησης από τα 60 στα 37 έτη. Ωστόσο, εικονικό είναι, αφού δίνεται η δυνατότητα στον ιδιώτη να έχει την επιλογή της παράτασης ισχύως της σύμβασης για 23 επιπλέον χρόνια με τις ίδιες προϋποθέσεις. Συνεπώς, είναι πάλι 60 χρόνια συνολικά και τα στρέμματα κρατικής γης δίνονται παύθυνα, ενώ η προστιθέμενη αξία που θα δημιουργηθεί σε αυτά θα την καρποθεί ο ιδιώτης. Προστιθέμενη αξία από εναπόθεση φορτίων, διαλογή για μετακομιστικών χρήσεων, μελέτη και κατασκευή και χρηματοδότηση του κέντρου, λειτουργία και εκμετάλλευσή του, καθορισμός εμπορικής, επιχειρηματικής και τιμολογιακής πολιτικής, κατασκευή και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και στερεών υγρών αποβλήτων, κατασκευή κτηρίων και εγκαταστάσεων με δομικό συντελεστή, πολύ μεγαλύτερο αυτό, από αυτόν της περιοχής, κατασκευή εσωτερικών έργων υποδομής κλπ. Συνεπώς, δεν είναι μια επένδυση για τις ανάγκες του λαού, όπως αντιπλημμυρική προστασία, αντιπυρική, αντισεισμική ή ακόμα και δημιουργία σύγχρονων σχολικών αιθουσών ή νοσοκομείων και ούτω καθεξής. Είναι μια ακόμα μεγάλη καπιταλιστική επένδυση, η αρχική μαζί με τις σημερινές τροποποιήσεις, ενταγμένη στα περισσότερα κέρδη για το κεφάλαιο, με εργασιακό μεσαίωνα και φτώχεια και βάσανα για τα λαϊκά στρώματα. Και αυτή την αντιλαϊκή πολιτική την υπηρετείτε όλοι σας, γι' αυτό την ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφού για όλα αυτά δεν έχετε αντιδικίες μεταξύ σας, συμφωνείτε στο σχεδιασμό για τη μετατροπή της χώρας σε περιφερειακό κόμβο εμπορευματικών μεταφορών και στην υλοποίηση των απαιτούμενων υποδομών. Αφού εξυπηρετεί αφενός την καπιταλιστική κερδοφορία και αφετέρου το στενά δεμένο με αυτό στόχο της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της εγχώριας αστικής τάξης. Μέσα σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια είναι η σύμβαση παραχώρησης για το εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο, που αν υλοποιηθεί θα μεταβάλει την παραγωγική διάρθρωση της Αττικής. Ακριβώς γι' αυτό είναι και οξυμένος ο ανταγωνισμός που εκδηλώνεται και από διαφορετικά κόμματα με τον ίδιο στρατηγικό στόχο. Φυσικά, ο πλούτος που παράγεται όλα αυτά τα χρόνια δεν μοιράστηκε ποτέ στους εργαζόμενους που τον δημιούργησαν, ούτε πρόκειται να γίνει αυτό όσο λειτουργεί ο νόμος του καπιταλιστικού κέρδους, όσο λειτουργεί ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. Αυτό κάνετε πολλαπλά και νομοθετικά.
Το πώς εξασφαλίζεται η πρόσθετη αξία φαίνεται και από την ιδιωτικοποίηση του φιλέτου γης και στους όρους σύμβασης παραχώρησης. Ξέρουμε λοιπόν ότι και με αυτή την ιδιωτικοποίηση δεν πρόκειται να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες, ούτε θα βελτιωθεί το κυκλοφοριακό, ούτε θα δημιουργηθούν νέες υποδομές για τις λαϊκές ανάγκες, ούτε θα βελτιωθεί η θέση και τα ωράρια των αυτοαπασχολούμενων και των μικρών μαγαζιών στην περιοχή. Αντίθετα, θα περιχαρακωθεί με οικονομικά τείχη το εμπορευματικό κέντρο και η περιοχή από τις υποβαθμισμένες λαϊκές γειτονιές. Είναι καθαρό για ποιον γίνονται και ποιον θα ωφελήσουν αυτά τα έργα. Το σύστημα της εκμετάλλευσης από ανθρώπου από άνθρωπο δεν μπορεί να εξανθρωπιστεί και δεν μπορεί να γίνει φιλολαϊκό ούτε στη φάση της κρίσης ούτε στην περίοδο της ανάπτυξης. Γι' αυτό και δεν πιστεύουμε σε αυτό το παραμύθι που λέγεται για δίκαιη ανάπτυξη και μπορεί να ωφελήσει ταυτόχρονα θύτες και θύματα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Στο ζήτημα λοιπόν της ανάπτυξης για μας συγκρούονται δύο δρόμοι. Ο σημερινός καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης που οξύνει τα αδιέξοδα και ο άλλος αυτός που προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ο σοσιαλιστικός που έχει επίκεντρο την κάλυψη των ολοένα διευρυνόμενων κοινωνικών λαϊκών αναγκών. Επομένως το ερώτημα ανάπτυξη για ποιον, για τα μονοπόλια ή για το λαό, εμείς αποφασιστικά απαντάμε για το λαό και αποκαλύπτουμε όλο αυτό το παραμύθι ότι μπορεί να συνυπάρξουν και τα δύο. Καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο και τα άρθρα του ταυτόχρονα. Ελπιδοφόρο είναι το αγωνιστικό μήνυμα που έρχεται από όλες τις περιοχές της χώρας για απεργιακό ξεσηκωμό μεθαύριο την Τετάρτη, 9 Νοέμβρη. Όλοι θα είναι στους δρόμους, στις συγκεντρώσεις, θα φωνάξουν φτάνει πια, αλλά και θα κλιμακώνει το αγώνας για αυξήσεις στους μισθούς, κατάργηση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, ρεύμα και καύσιμα, να είναι φτηνά για το λαό. Εξάλλου, το ίδιο συγκεντρώσεις και κινητοποίησεις κάνουν και οι άλλοι λαοί στην Ευρώπη. Αλλά χρειάζεται και ανατροπή της εκμετάλλευσης και σαπίλας του συστήματος. Καταψηφίζουμε λοιπόν.